Έβαλαν λουκέτο στα καταστήματά τους και τώρα καλούνται να πληρώσουν και από πάνω. Κάπως έτσι θα βρει αρκετούς πρώην επιχειρηματίες εστίασης η καταβολή της επιστρεπτέας προκαταβολής που δόθηκε την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Αλλά καταλαβαίνετε πόσες επιχειρήσεις ήδη έχουν κλείσει, άρα αυτό το έχουμε πλέον έτσι ξεχάσει. Σκεφτείτε τώρα κλειστές επιχειρήσεις που έχουν πάρει και την επιστρεπτέα και παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να τα απεξέλθουν και πρέπει ουσιαστικά να την επιστρέψουν και πίσω. Είναι πάρα πολλές αυτές οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρηματίες ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα και τα ποσά που εκκρεμούν να μην καταβληθούν. Αλλά επιτέλους να πάρθει μία απόφαση, έστω και στο παραπέντε, όπως αποφασίστηκε για παράδειγμα να δοθεί το 150 στους νέους ή η μείωση του έμφυα λόγω ασφαλιστικής κάλυψης του ακινήτου, να καταργηθεί και η όποια επιστρεπτέα προκαταβολή έχει δοθεί και να επιστροφή στους δικαιούχους και οι υπόλοιποι να μην πληρώσουν. Η προθεσμία που έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικών εκπνέει στο τέλος του μήνα και θα πρέπει μέχρι τις 31 Μαΐου οι επιχειρήσεις να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να γλιτώσουν την εντόκως επιστροφή του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχουν λάβει την περίοδο της πανδημίας. Από το κράτος θα θέλαμε τη βοήθειά του, όχι δανεισμό. Ο δανεισμός σημαίνει ότι εμείς πρέπει να επιστρέψουμε ουσιαστικά ένα μεγάλο ποσό πίσω. Καταλαβαίνετε ότι αν ήταν να δανειστούμε, θα δανειζόμαστε για τις τράπεζες. Θα έπρεπε να έχει δοθεί με άλλο, ίσως και οριζόντια, ίσως και με άλλα κριτήρια. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι το Σεπτέμβριο είσαι αντιπεχρωμένοι όλες οι επιχειρήσεις να υποβάλουν δικαιολογητικά. Υποβλήθησαν τα δικαιολογητικά, πλην όμως έχουμε και εδώ λάθος στους υπολογισμούς όσον αφορά τη διατήρηση των εργαζομένων. Καθότι τα άλλα δικαιολογητικά, που είναι η υπογραφή του λογιστή ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη ή το χαρτί από το δικαστικό μέτρο ότι η επιχείρηση δεν έχει κλείσει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τα κύρια. Με την κοινή απόφαση Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης έχουν παραταθεί οι προθεσμίες τόσο για την υποβολή των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής, όσο και για την καταβολή των επιστρεπτέων ποσών.